Η φίλη Παγεργία, επικουρικός παθολόγος είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ. Λοιπόν, είναι μια κινητοποίηση, συνέχεια πολλαπλών κινητοποιήσεων που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, θέλοντας ακόμα μια φορά να επικοινωνήσουμε το εξής, ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και όταν λέμε έχουν ξεφύγει από έλεγχο, δεν εννοούμε την κόπωση, την καταπώνηση, την εξουθένωση που βιώνουμε εμείς οι γιατροί, που τη βιώνουμε εδώ και χρόνια και μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Εννοούμε ότι και οι ίδιοι ασθενείς μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Βρισκόμαστε σε κίνδυνο να χαθούν ζωές που θα μπορούν να έχουν σωθεί, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τους εξετάσουμε, δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε όπως πρέπει. Έχει καταληθεί κάθε έννοια της αξιοπρέπειας του ασθενούς, γιατί καταλύει η αξιοπρέπεια όταν ο ασθενής παραμένει 48 ώρες στα επίγοντα για να βρει κρεβάτι, καταλύει η αξιοπρέπεια όταν ο ασθενής νοσηλεύεται σε ένα ράτσο, άσχετα το πόσο βαρέως πάσχων μπορεί να είναι, καταλύει η αξιοπρέπεια του εργαζόμενου όταν την εβδομάδα ένας εργαζόμενος μετρά δεκάδες απλήρωτες ώρες υπερορίας. Υπάρχουν συνάδελφοι που τελειώνουν τη βάρδιά τους τυπικά 8 η ώρα το πρωί και φεύγουν 8 η ώρα το βράδυ. Και θέλουμε να πούμε και το εξής. Δεν είναι μια κατάσταση που θα δημιουργηθεί τώρα. Ήδη από την πανδημία είχαμε πιστήσει τη προσοχή και τους λέγαμε ότι προσέξτε, γιατί στο δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας, στο Γεννηματάς, η βασικότερη ειδικότητα θα καταρρεύσει. Και έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν γιατροί συνάδελφοι νέοι που αναλαμβάνουν τώρα την εργασία τους και ασχολούνται με 22 περιστατικά, που δεν εκπαιδεύονται, που μένουν εδώ πέρα ήλιο με ήλιο ή φεγγάρι με φεγγάρι. Δεν πάει άλλο. Εμείς προειδοποιούμε ότι από εδώ και πέρα δεν ανεχόμαστε ούτε την επερεφημέρευση, ούτε την επεργασία, ούτε την εξόντωση των γιατρών και βέβαια δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε τους ασθενείς μας να κινδυνεύουν. Ως εδώ προχωράμε σε 3 ώρες επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας. Τα αιτήματά μας τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε. Είναι να φέρουν κόσμο μόνιμο στο γεννηματάς, να κάνουν προσλήψεις, να ανοίξουν αυτές τις θέσεις που οι 30 οργανικές θέσεις των παθολόγων δεν φτάνουν και εδώ και χρόνια ζητάμε να γίνουν τουλάχιστον 50, να ευημερεύουμε με ανθρώπινα ωράρια, να πηγαίνουμε σπίτι μας, να μην βλέπουμε ασθενείς πάνω στα ράτζα. Αυτό ζητάμε, το τόσο απλό που τον 21ο αιώνα, αν μη τι άλλο, πρέπει να γίνει. Δεν είμαστε μεσαίωνας πια. Αυτά τα βλέπαμε 1000 χρόνια πριν. Όχι άλλο, φτάνει. Έχουν παραιτηθεί οι γιατροί λόγω αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, οι συνάδελφοι έχουν εξωθηθεί σε παραίτηση και αν θέλετε για να μιλήσουμε για κυριολεξία, είναι απόλυση πρακτικά. Γιατί τους διώχνουν από το νοσοκομείο. Γιατί είναι συνάδελφοι που έρχονται με το όνειρο να εκπαιδευτούν, να εργαστούν, που αγαπούν το δημόσιο σύστημα υγείας. Ξέρουν ότι η υγεία είναι αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα και τους διώχνουν άρον-άρον. Δεν θα το χρεωθούν οι συνάδελφοι ως παραίτηση, θα το χρεωθούν οι υπεύθυνοι, η διοίκηση, το Υπουργείο Υγείας και είπε ως απόλυση. Και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Η Μαρία Καραβέλα.